Το Τζαβέλα. Κοίταξε. Εγώ αυτό που είπα στον Τζόρτα, ποιο φταίει όλα αυτά για τι 30 κλάσει, λοιπόν, για τον ανύπαρκτο προπονητή. Εγώ μίλησα. Γιατί μίλησα με κάποιον υπεύθυνο γυμναστή που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ και του είπα αυτό το πράγμα. Για τα σκαμπό το είπε. Και λέω με κοροϊδεύανε για αυτό το πράγμα για και μου λέει άστρου να λένε. Για τα σκαμπό. Βέβαια, όχι για τα σκαμπό. Θε το σουμπούτιο στο λόγο μου μπαίνω και δύο παιδιά μου λένε έλα να σου πω κάτι φίλε. Για τον Τζόρτα, δεν ξέρω αν για άλλα λέει κανεί πλάκα μαζί του. Για τα σκαμπό λέει. Έχει δίκιο. Λοιπόν, σε παραδέχομαι. Δηλαδή, το λέω. Δύο άτομα. Δύο παιδιά. Λοιπόν, οπότε ζητήστε συγγνώμη τώρα να πείτε έχετε δίκιο, έχεις δίκιο Τζόρνταν. Εγώ δεν σου είπα τι. Γιατί εμείς όταν είναι σε υπερένταση συνέχεια μετά τη γυμναστική. Ιδιαίτερα. Μετά τη γυμναστική, μετά την προπόνηση. Τα παιδιά, ο ένας παίζει μπάλα σε ομάδα. Λοιπόν, μου λέει όταν κάθεσαι σε σκαμπό, έτσι. Κρεμάει το πόδι έτσι. Άντε, μπράβο. Κρεμάει έτσι. Γι' αυτό λέει, μας είπε προπονητής. Αλήθεια λέει δηλαδή. Βέβαια αλήθεια λέει. Αν πηγαίνει στο Μαρκίζ, αν δεν έχετε κρατήσει τραπεζάκι, μην πηγαίνει σε σκαμπού. Όχι, σκαμπού. Μάλιστα. Ο προπονητής τους. Ρεσί Τζόρνταν. Στο λέω τώρα. Είναι αυτά που λες. Θες το συμπούτεο. Σου δίνω το συμπούτεο. Θεός υποκλίνομαι. Όχι, εντάξει. Δεν έχω πάει σε εκκλησία να προσκυνήσω. Είμαι αθέος. Τόσα χρόνια κάνει ο προπονητής. Διάλειμμα. Από θεραπεία κάνει ο παίκτης.